Να την κυρίζει, ναι, κύριε. Όλοι θα γυρίσετε και εσείς, θα γυρίσετε παιδιά. Καλώς το. Χρόνια πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Θέλουν και μέσα. Φτιάξε κανένα σκέτο. Φτιάξε κανένα σκέτο. Και εμείς όλοι σκέτο πίνουμε. Θα κάνουμε κάτι. Λίγο που δεν φαινόσασταν την κάπνα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλό μήνα ερχόμαστε σε όλους. Συγγνώμη τώρα για την καθυστέρηση. Απλά ξέρετε, είναι και ο καφές. Όπως είπαμε και πριν, οι παλιοί ήταν την υπομονή τους. Έτσι και εμείς θέλουμε σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα πρώτα με την. Θα πούμε όλη την ιστορία πως, του καφέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η Ρούλα πρώτα και μετά θα συνεχίσουμε με την κοπή της Πίτα. Θα σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή χρονιά, καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Θα το μάθετε και εσείς λίγο ακούγοντα. Να πούμε λίγα πράγματα για τον καφέ. Λοιπόν, καφεόδεντρο ή καφέα. Λέγεται το δέντρο από τα σπόρια του οποίου ύστερα από ορισμένη επεξεργασία παράγει το καφέ. Ο καφέ είναι αραβική λέξη. Η πατρίδα του είναι η Αιθιοπία όπου φυτρώνει σε άγρια κατάσταση στα δάση. Η μεγάλη διένωση τη καλλιέργεια τη καφέα άρχισε τον 18ο και στι αρχέ του 19ου αιώνα. Σήμερα καλλιεργείται σε όλε σχεδόν τι τροπικέ χώρε. Η μεγαλύτερη παραγωγό χώρα του κόσμου είναι η Βραζιλία. Ο καφέ στα ρόφημα άρχισε να γίνεται γνωστό τον 16ο αιώνα. Όμως εκτός από ρόφημα χρησιμοποιείται και στην φαρμακοβιομηχανία. Γνωστή σε όλους ουσία που περιέχει ο καφές είναι η καφέινη, που είναι διαγετικό του νευρικού συστήματος και αποτελεί ένα από τα καλύτερα καρδιοτονωτικά. Σήμερα κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά πολλές ποικιλίες καφέ. Να μιλήσουμε λίγο για το καπνογονιστήρι, θα το δείξουμε μετά για τα παιδάκια που δεν ξέρουν. Λοιπόν, το καμπουρτιστήρι ή καμπουρτιστήρι ή φρίγετρο είναι το σκεύος στο οποίο καμπουρτίζεται ή φρίγεται ο καφές. Έχουμε δύο είδη καμπουρτιστήρια. Το πιο συνηθισμένο είδος λειτουργεί με περιστροφή γύρω από ένα οριζόντιο άξονα πάνω στη φωτιά. Ένα άλλο είδος που δεν είναι τόσο γνωστό είναι εκείνο το οποίο μένει ακίνητο πάνω στη φωτιά, βάζουμε τη στεροσκιά και το τοποθετούμε πάνω, αλλά ανακατεύονται συνέχεια σε αυτό οι σπόροι με ένα χειροκίνητο στρόφαλο. Τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια τώρα πια. Υπάρχουν μηχανές στα καφεκοπτεία όπου ψήνεται, καμπουρτίζεται, αλέφεται και πουλιέται αλεσμένος και μυρωδάτος καφές. Μπορείς από αυτά τα καταστήματα να αγοράσεις ψημένους ή άψητους κόκκους καφέ και να δοκιμάσεις, όπως και εμείς σήμερα, αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο που όσοι είδατε εκεί θα δείτε μετά έξω. Πριν χρόνια, ίσως και σήμερα, τον καφέ τον έφερναν από τη Βραζιλία με σακιά στην Ελλάδα. Τον καφέ τον πουλούσαν στα παντοπολία ή μπακάλικα, πήγαιναν τον αγόραζαν χύμα και δεν υπήρχαν τα σακουλάκια τα αεροστεγή όπως σήμερα. Έβαζαν τους κόκκους καφέ μέσα στο καπνογονιστήρι, το στερέωναν τη μύτη του άξονα στο τοίχο της πλάτης του τζαγιού που είχε μία τρύπα και άρχισαν να γυρίζουν πάνω από τη φωτιά. Γύριζαν να σταμάτησαν τον άξονα αυτό. Η φωτιά δεν πρέπει να ήταν δυνατή για να μην καεί ο καφές. Το καμπουρτιστήρι το άνοιγαν που και που, βγάζοντας έναν κόκκο να δοκιμάσουν αν ψήθηκε. Ο άψητος κόκκος, αν το βάλεις να το κόψεις στο στόμα σου με τα δόντια, δεν κόβεται. Ο ψημένος κόκκος, αν το βάλεις στο στόμα σου, κόβεται. Άρα ήταν έτοιμος και εκτός αυτό το καταλάβαινα από την εμπειρία και από την έντονη μυρωδιά που προσκοβολούσε όλο το σπίτι. Και από τον χρώμα το καφετί που έπαιρνε. Δεν έπρεπε να γίνει σκούρο γιατί σημαίνει πως κάηκε και μετά είναι πικρός ο καφές. Αφήνω το μήλο εδώ για να το δείξεις και ρίξω. Ύστερα το έφταζαν από το κουρτιστήρι, το έβαζαν σε ένα δίσκο ή σε ένα πύλινο πιάτο να κρυώσει. Έριγναν όσοι ήθελαν για περισσότερο άρωμα ή καλύτερη γεύση, λίγα καρύφαλα όσο ήταν ζεστός ο καφές. Αν ήθελαν το άλεθα μαζί με τα γαλίφαλα, τα πετούσαν. Για διαφορετική γεύση έριναν μια πρέζα, δηλαδή στη μύτη του κουταλιού, μαστί χαχείου και τα άλεθα στο μήλο μαζί με τους κόκκους του καφέ. Λόγω μεγάλης φτώχειας πολλών οικογενειών, για να αυξήσουν την ποσότητα του καφέ, πρόσθεταν πιο οικονομικά υλικά, όπως φυστάρι.
το καμπούρισμα και το άλεφα στο μήλο ξεχωριστά. Έγινα στο καφετούδι δύο κουταλιέ πριν καφέ και μία κουταλιά αλεσμένο στάλι. Θα το πούμε για το ρεβίτι. Λοιπόν, ένα λάξ και μετά το ανακάτεμα. Έτοιμο για να το ψήσουν ο καφές στα κάρβουνα ή στο τζάκι και να το απολαύσουν στα μικρά κριζανάκια που υπήρχαν τότε, που η χωρητικότητά τους ήταν μισό, όσο είναι δηλαδή το μεγάλο κριζάνι που έχουμε τώρα, ήταν το μισό, πολύ μικρή ποσότητα τέλος πάντων. Και ήταν και τα ωραία τα πορσελάνινα κριζανάκια με σχέδια. Ένα άλλο όσπριο που χρώστεταν στον καφέ ήταν το ρεβίδι. Και αυτό ξεχωριστά το καμπούτσα και το έκανα. Για λόγους οικονομίας έβαζαν περισσότερες κουταλιές ρεβίδι. Δύο π.χ. παραδείγματος χάρη, δύο-τρεις κουταλιές ρεβίδι και δύο κουταλιές σούπας καφέ. Ή ανάλογα, ένα τρίτο και τα δύο τρίτα. Είναι καλό να θυμάστε ότι ο καφές μεθάει την τόνωση της διάθεσής σας και συμβάλλει στην αναζωογόνηση της πολυσθησεώς σας. Να κλείσουμε τώρα με τη φράση λόγω της αναβίωσης του αλέσματος και του καμπουτίνωμα του καφέ, να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι. Όποιος έχει κάτι να προσθέσει και να κάνει από εδώ λίγο τώρα και μέχρι μείνανε εδώ τα στήρια είναι αυτά. Αυτό που είπαμε υπήρχε μία τρύπα στο τσάκι, το τοποθετούσαν το τσάκι και το έφεραν γύρω-γύρω, γυρίζα το. Έβαζαν από εδώ το σκόμπι μέσα, ναι. Πόση ώρα είναι το τον έβλεπα να αλλάγει αλλά εκεί του χρώμα. Να αλλάζει το χρώμα, γιατί θα μείνει λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα νεότερο, καινούριο, είχαν σαπίσει μάλλον από ό,τι φαίνεται και κρατήσανε τον άξονα αυτό και φτιάξανε ένα καινούριο. Αυτό είχε πιο μεγάλη διάδοση, δεν έχει διαδοσή. Αυτό ήταν ψηλά η παπαγλυκοδέα. Αυτό ήταν πάνω στην αυτιά. Αυτό βάζει στην αυτιά, βάζει σε αυτό, ανοίγει από εδώ να ρίξει τους κόκκους. Το πιο παλιό ήταν αυτό το καφέ. Είναι σαν τη γάνη. Αλλά η δουλειά σας έχει γίνει το βράδυ. Το τζάκι όλα πιο κουράζουσα. Και τα παιδιά πέσανε. Είπαμε ότι έβαζαν να κρυώσει ένα μήλιο στο μυαλό του. Πρέπει να σα πούμε όλα. Τι κάνετε, δεν είχε έρθει κανεί από εδώ. Είναι η Νορία. Είναι η Νορία. Δεν χρησιμοποιείται. Αμήν. Είμαστε ένα σφαιρινό βρεθμό. Τώρα ήρθαμε όλοι. Είναι πολλά τα γράμματα, δεν τελειώνουν. Στο μετρίο. Εσύ να το μεσημέρι. Από το Είναι αυτό καλά.